τι παρέες έχεις? Πιο πολύ κάνω μαγκιά η κόσμο. Περνάτε καλά? Τέλεια. Σε κλαπ κάθε μέρα. Υπάρχει, υπάρχει και εκεί μια λαϊκή πλάνη ότι εσείς οι τραβεστοί και οι γκέι είσαστε δυστυχισμένοι και μόνοι σας. Όχι, εγώ υπάρχει μοναξιά στη ζωή σου και δυστυχία? Όχι, δεν υπάρχει. Τη μοναξιά την κάνεις εσύ όταν θέλεις να ηρεμήσεις. Όχι μοναξιά η θελημένη, μοναξιά σαν κατάρα. Όχι. Η μοναξιά που τη φοβάται ο κόσμος. Δεν την έζησε αυτήν, όχι. Σκέφτεσαι όμως πώς θα είναι η ζωή 30 χρόνια μετά? Αν το σκεφτείς, θα σε τρομάξει? Ούτε καν το περνάει από το μυαλό μου, δεν το σκέφτομαι, όχι. Ζω το τώρα. Το σήμερα είναι. Ζω το τώρα. Είμαι άνθρωπος που ζω το τώρα. Θα ήθελες ποτέ να έχεις οικογένεια δική σου? Σε αυτή την εποχή όχι. Κάποτε? Σε άλλη, με άλλες συνθήκες μπορεί, δεν ξέρω. Έχετε συζητήσει με τον άνθρωπό σου ποτέ ότι θα μπορούσατε να παντρευτείτε? Το έχουμε συζητήσει, αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει ούτε η ιδέα του να κάνεις εγχείρηση, να αλλάξεις φίλο? Όχι, όχι, θέλω να είμαι ελεύθερο άτομο. Δεν είναι ένα είδους ελευθερία να ανήκεις στο ένα ή στο άλλο φίλο? Όταν έχω κάποιον άλλο μαζί μου, δεν αισθάνομαι ελεύθερη. Νομίζω ότι με κλείνει. Όταν έχω κάποιον μαζί μου, νομίζω ότι με κλείνει. Άρα από τη μια μεριά θέλεις να έχεις τον άνθρωπό σου, από την άλλη δεν τον θες τον άνθρωπό σου. Μα και ο άνθρωπός μου που είναι 9 χρόνια που είμαστε μαζί δεν είναι ο ερωτάς μου, η αγάπη μου, η καψούρα μου που πεθαίνω, που λιώνω. Τι είναι? Είναι ο άνθρωπος που λέμε 5-6 κουβέντες και τα βρίσκουμε μαζί. Σεξουαλικά, υπάρχει τα λόγια μας. Καψούρα, έρωτας κλπ. Όχι, 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 όχι. Δηλαδή, υπάρχει απλώς μία. Είσαι περίεργα μονογαμική. Δηλαδή με τον ίδιο άνθρωπο 9 χρόνια χωρίς να τον απατάς. Εκτός από το επάγγελμα. Ποιος σου είπε ότι δεν τον απατάω? Α, τον απατάς. Βέβαια. Τον απατάς για την πλάκα σου? Όχι, μιλάμε, όχι για το χούστο. Μιλάμε για κέρατο, όχι αστεία. Βγήκε και ζωηρή και τρελή αυτή τώρα. Και του το λες ότι τον απατάς? Μα το ξέρει. Το ξέρει. Το ξέρει. Μα δεν έχουμε. Δεν το κατάλαβες, του είπε 9 χρόνια που είμαστε μαζί. Δεν έχουμε δεσμό. Δεν είναι η αγάπη μου, ναι, η λατρεία μου. Είναι ένας πολύ καλός φίλος μου που είμαστε 9 χρόνια μαζί. Τρώμε μαζί, πίνουμε μαζί, δίνουμε τα έξοδά μας μαζί. Κάνουμε έρωτα. Όποτε γουστάρουμε και οι δύο να κάνουμε έρωτα. Χωρίς να έχετε υποχρέωση μια φορά την εβδομάδα κλπ. Όχι, όχι. Ούτε του κάνει γκρίνιες, ούτε σου κάνει γκρίνιες. Και αυτό μπορεί να πάει με όποιον θέλει. Με όποιον θέλει και με ό,τι θέλει. Και εγώ μπορώ να πάω με όποιον θέλει και με ό,τι θέλω. Ακούγεται μέσα στην περίεργη διαστροφή του πράγματος σαν την ιδανική σχέση. Μπορεί ότι να έτσι, είναι. Έτσι θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Μπορεί δηλαδή να είναι και έτσι. Είναι περισσότερο είναι ανθρώπινη συντροφιά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Περισσότερο ανθρώπινη συντροφιά είναι περισσότερο το να μοιράζεις τη στέγη σου με κάποιον και να έχεις 5 πράγματα να πεις όταν άλλοι είναι μόνοι τους. Και είναι περισσότερο ανθρωπιά παρά ερωτική σχέση. Μπράβο. Αυτό ακριβώς είναι. Αλλά εσύ είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτός. Δεν το απαγορεύω. Με ή χωρίς χρήματα. Με και με χρήματα και ανάλογα. Αν θα πάω σε ένα κλαμπ, ας πούμε, και βρω αυτό που θέλω να βρω, το θα το πάρω, θα το πάω σπίτι. Εσύ είναι στο σπίτι αυτός, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πολύ πολύ κάνουμε την παρτούζα. Α, έτσι είναι. Η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή, εάν το πολύ, όλοι πολύ συνθηκολογούν. Ναι. Συνθηκολογούνται σε ενήλικη. Είμαι πολύ τρελαμένη. Πολύ. Είχες αρχίσει να μου λες ιστορίες. Έρχεται, σε πλησιάζει, σου κάνει διαπραγμάτευση και μπαίνει στο αυτοκίνητό του. Καρδιοχτυπάς καθόλου? Δεν μπαίνω σε αυτοκίνητο. Ε? Δεν μπαίνω σε αυτοκίνητο. Πώς πας στο ξενοδοχείο? Με τα πόδια, είναι ακριβώς δίπλα μου. Α, και του λες, έλα και συνάντησε με εκεί. Ναι, βάλ το, έχετε το έχετε ξυπνήσει δηλαδή λιγάκι, δεν ήταν πάντοτε έτσι? Όχι, δεν έχουμε ξυπνήσει. Είναι η σπιρτάδα γιατί να δουλέψεις γρήγορα. Έχουμε ξυπνήσει κιόλας, αλλά είναι και η σπιρτάδα να δουλέψεις γρήγορα τώρα, το να μπει στο μάξι. Υπάρχει ο φόβος. Ναι, εντάξει, υπάρχει, σίγουρα είναι το φόβος. Δεν μπαίνω στο μάξι τώρα, όταν ξέρω ότι. Μια φίλη μου την βρήκανε σκοτωμένη στο καβούρι. Είναι αυτό που λέει ο φόβος. Αφού είναι δίπλα το ξενοδοχείο, ποιος είναι ο λόγος να πάω στο αμάξι με το φόβο? Άλλο είναι ένας γνωστός, πολύ γνωστός μου και τον έχω πάρει πολλές φορές. Τακτικός πελάτης. Ναι, τακτικός πελάτης, που τα πας. Αλλά έχουν αποθανασιστεί τόσο πολύ τώρα αυτοί οι πελάτες που όταν σταματάνε, δεν σε ρωτάνε μόνο όσο πάει. Αλλά έχουν φτάσει στο σημείο σου λένε πόσα τον έχεις. Τον έχεις μεγάλο, δείξε μου. Η άλλη με κοροϊδέψε. Μήπως με κοροϊδέψε και εσύ? Ναι, ναι. Λέω, άρα παιδιά, είναι οι περισσότεροι από τους πελάτες σας, με συγχωρείτε να το καταλάβω καλά, είναι γκέι. Γκέι. Δεν μπορείς να πεις γκέι έναν άνθρωπο που είναι παντρεμένος με 5 παιδιά. Ναι, και βεβαίως είναι γκέι. Είναι γκέι. Πώς δεν είναι? Όχι, είναι bisexual, είναι bisexual με κλίση. Είναι τρυφή ομοφιλόφιλοι που επειδή η κοινωνία τους έχει κάνει έτσι, δηλαδή να είναι με μια γραβάτα και ένα μουστάκι και το πρωί να είναι στο γραφείο κύριοι και το βράδυ να αναζητάνε αυτό πραγματικά θέλουν. Επειδή όμως η κοινωνία δεν τους το επιτρέπει γιατί υπάρχουν τα ταμπού, που όσο και αν θέλουμε να λέμε ότι έχουν ξεπεραστεί, δεν έχουν ξεπεραστεί. Γιατί ο άνθρωπος έχει ταμπού. Δηλαδή, ναι, έχουμε κάνει προσπάθειες και μας δέχεται ο κόσμος τώρα έτσι όπως είμαστε, αλλά φοβάται ο άλλος. Τώρα ένας άνθρωπος να πάει να πει ότι είναι ομοφιλόφιλος. Δεν το φοβάται, φοβάται. Ούτε σε δουλειά, ούτε σε τίποτα. Ερώτηση, Ραφαέλα. Εάν πήγαινες αύριο να χτυπήσω ξύλο να εγχειριστείς. Ναι. Και ήξερες ότι ο χειρούργος που θα σε κόψει το προηγούμενο βράδυ έκανε πίπες στη Τζούλη. Θα αισθανόσουν ασφαλής? Δεν είχα πρόβλημα, τι με νοιάζει. Εγώ δεν τα πήγαινα. Γιατί?
Να σου πω για ποιο λόγο σε ρωτάω. Γιατί ένας άνθρωπος που κάνει μια πολύ υπεύθυνη δουλειά το πρωί και έχει μια κρυφή ζωή το βράδυ, πρέπει να έχει ορισμένα προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τον εαυτό του. Δεν έχει αυτό τα προβλήματα. Τα δημιουργεί η κοινωνία τα προβλήματα. Μην τα ρίχνουμε όλα στην κοινωνία. Γιατί δεν τα ρίχνουμε. Ξέρεις που φτάσαμε να λέμε η άτιμος κοινωνία. Φταίει, φταίει. Συγγνώμη κύριε Μαστοράκη, εξήγησε. Αν εσύ είσαι ομοφιλόφιλος και δεν μπορείς να το δηλώσεις. Φτού κακά και μακριά από εμά. Είμαι ετεροφιλόφιλος φανατικός. Πολύ καλά κάνεις. Είναι δική σου επιλογή. Και αν ήμουν διαφορετικά δεν θα δίσταζα να το πω. Αν το έλεγες όμως, εάν ήσουν και το έλεγες, δεν θα δούλευε. Σίγουρος, θα δούλευα. Όπως δουλεύουν όλοι τη δουλειά μου όταν λίγη. Λένε ότι είναι γκέι και το πολύ λίγοι. Μιλάμε όχι για αυτούς που στυλ Μαρίνου που είναι τιμή του και καμάρι του. Μιλάμε για αυτούς τους μουστακαλίδες που κρύβονται, αυτούς που φοβούνται να το πούνε λες και θα τους κάνει νταντά κάποιος. Σίγουρα όμως, Ραφαέλα, εάν μιλάμε για ένα πρόεδρο δικαστηρίου, για ένα δικηγόρο, για ένα γιατρό. Αν ήξεραν κοινωνικά. Έχω πάει εγώ σε δικαστήριο να δικαστώ και ήταν ο πρόεδρος αυτός που ήρθε με πιάσανε στη Συγκρού. Το ηθόν. Και με πήγε το πρωί αυτόφορο για άγρα πελατών. Και στο δικαστήριο πάνω στην έδρα, ο εισαγγελέας, ο πρόεδρος της εισαγγελάς που ήταν, που τον πήρα εκείνη τη νύχτα πριν με πιάσει πελάτη το βράδυ. Αθώθηκες. Αθώθηκα, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Αθώθηκα γιατί δεν είστε και κατηγορία. Αλλά από εκεί και πέρα, τι είπα να πει. Wow. Ναι, τι δίλημα για τον πρόεδρο. Ε? Και... Τι θα έκανε εάν σου λέγε. Τίποτα δεν μπορούσε να κάνει. Απολύτως. Δεν έχει την παραμικρή άμυνα στην προκειμένη περίπτωση. Όχι, βέβαια. Καταρχήν δεν μπορώ να το. Πρώτον, δεν θέλω να εκθέσω και δεύτερον και να ήθελα, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω. Από πού θα το αποδείξω. Τζούλη, να μου κάνεις μια ερώτηση. Ναι. Υπάρχει σκεφτεί ποτέ να πας με μια τραβεστή. Όχι, γιατί είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό που έχω. Δεν σου πέρασε φαντασίωση, ρε παιδί μου, να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Όχι, έχω φαντασιώσεις απίστευτα πολλές και πολύ πλούσιες όπως είμαι τώρα. Εάν κάποια στιγμή μου εξαντληθούν, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ. Όχι, λέω σαν άνθρωπο, παιδί μου, που να δεις κάτι και να πεις αχ, αυτό δεν το έχω κάνει στη ζωή μας. Σαν δοκιμή. Όχι, εντάξει, γιατί δεν έχω κάνει ζωή μου, δεν έχω κάνει ναρκωτικά. Ναι. Δεν έχω παίξει στον υπόδρομο, δεν έχω παίξει χαρτιά, δεν έχω πιει, δεν έχω καπνίσει. Αν πάρω τα δέν τη ζωή μου και δεν έχω κοιμηθεί με αγοράκια. Αν πάρω όλα τα δέν τη ζωή μου και αρχίζω να αισθάνομαι τύψη που δεν τα έκανα ή περιέργεια για να τα κάνω, πολύ φοβάμαι δεν θα ξανακάνω το αργά και θα κάνω όλα τα δέν τη ζωή μου κατά κόρνα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι άνθρωποι, ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι προφυλάσσονται πριν από όλα από τις αδυναμίες τους. Από αυτά που φοβούνται ότι πιθανώς να τους αρέσουν. Όταν λέω δεν δοκίμασα ποτέ μου ναρκωτικά, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν τα δοκίμασα επειδή ήμουνα τόσο διαμετρικά αντίθετο σε αυτό που είναι ή αν υποπτευόμουν ότι επειδή είμαι υπερβολικός σε αυτά που κάνω, όταν αγαπάω, αγαπάω υπερβολικά, όταν δουλεύω, δουλεύω υπερβολικά. Αν μ' άρεσαν τα ναρκωτικά, θα τα έκανα υπερβολικά. Και αυτό ήταν ο βασικός μου τρόμος. Πιθανώς έτσι ακριβώς να μην έχω σκεφτεί να πάω με τραβεστή, γιατί αν μ' αρέσει, θα κολλήσω. Σίγουρα θα σ' αρέσει. Σίγουρα θα σ' αρέσει. Η Τζούλη είπε, η επόμενη φράση της βραδιάς, σίγουρα θα σ' αρέσει. Εγγυημένο προϊόν και τελείωσε η ιστορία. Η Καρλώτα τελικά μας βγήκε η πιο σεμνή και η πιο θεωρητική από τις τρεις. Μα και εγώ, και εμείς είμαστε σεμνές. Όχι, ναι, το σεμνό δεν το λέω με έπαινο, το λέω με κατηγορία. Μας βγήκε η πιο σεμνή και η πιο θεωρητική. Ναι, εγώ στην προσωπική μου ζωή είμαι αρκετά σεμνή και συγκρατημένη, γιατί έτσι έχω μεγαλώσει. Και τα πάντα τα κάνω το βράδυ στα σόου μου και στα τραγούδια μου. Το ότι έχω βγάλει ένα δίσκο. Θέλω να πω και αυτό που αναφερθήκατε πριν για το AIDS και όλα αυτά. Πιστεύω ότι όποιος τρώει κάθε μέρα φαγητό ή δεν είναι πεινασμένος δηλαδή, προσέχει τι θα φάει. Όταν καλοτρως, προσέχει τι θα φας, προσέχει τι νερό θα πιεις. Ο διψασμένος και ο πεινασμένος που πέφτουν στο λάκκο με στη γούρνα, να το πούμε και έτσι, με το νερό το βρώμικο, δεν θα σκεφτεί αν διψάει στο ποτήρι, αν είναι καθαρό. Όλα αυτά τα λες και εγώ σκέφτομαι ανθρώπους οι οποίοι διψάνε και πίνουν νερό με προφυλακτικό. Όχι, θέλω να πω. Να ξαναγυρίσουμε όμως στη δίγηση. Έχουν μείνει στο ότι εντάξει, θα σε συναντήσω στο ξενοδοχείο. Διστάζουν που μπαίνουν στο ξενοδοχείο και τους λέει ο ξενοδόχος. Το έχουν μάθει πια. Το έχουν μάθει. Το έχουν μάθει. Είναι γνωστό. Είναι οι άνθρωποι αυτοί είναι τακτικοί πελάτες της Συγκρού. Σίγουρα. Υπάρχουν προτάριδες. Να σου πω ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Επειδή στον πελάτη εγώ, το πιάνω συζήτηση, μετά γδίνομαι και κάνουμε όλη την πράξη που πρέπει να κάνουμε. Τι περιμένει από σένα όταν γδίνεσαι? Θα σου πω. Και πόσο γδίνεσαι? Μπαίνουμε στο ξενοδοχείο. Καθόμαστε να πιούμε ένα σκάκι, ξέρω εγώ τι, γιατί πάντα με τους πελάτες έτσι κάνω. Συζητάμε, ξέρω εγώ τι. Μόλις φτάσουμε στη φάση να γδυθούμε, αρχίζω και βγάζω σιγά σιγά την μπλούζα μου, ξέρεις πώς γίνεται. Τα φώτα πώς είναι εκεί? Χαμηλά. Έχεις στήθος, έχεις κάνει σιλικόνη κλπ. Άρα λοιπόν.
αρχίζω να βγάζω, το σουτιέν δεν το βγάζω, μένω με την κοιλότητα, ας πούμε να φοράω κάλτσες, ξέρω εγώ τι στη δουλειά μου πώς είμαι, με τις κάλτσες και με την κοιλότητα. Τρελαμένη τελείως, ναι. Τρελαμένη τελείως, ανεβαίνω μουσική. Από πάνω, ο, μουσική. Ζητάς πολυτέλειες τώρα. Όχι, δεν είναι πολυτέλειες. Δεν έχεις ένα κασετόφωνο μαζί σου, τίποτα. Α, θα παίρνω και ένα κασετόφωνο. Εξτρά, η μουσική εξτρά. Δεν ξέρω, γλυκιά μου, θα την χρεώνεις. Βέβαια. Θέλεις και το βίντεο εγώ. Θα τυπώσεις και ένα κατάλογο προς το μενού των εστιατορίων. Όχι, είναι ένα απλό ξενοδοχείο. Με μουσική τόσο άνευ ξενοδοχείο. Με ένα απλό δωμάτιο, με κάποιο φωτισμό ή με κάποια σόμπα για να ζεσταίνεται. Είναι το ίδιο δωμάτιο που πηγαίνεις κάθε φορά εσύ. Ναι. Ή όποιο δωμάτιο λάχει. Αλλάζει κάθε, με τον κάθε πελάτη αλλάζουν πάντα σεντόνια. Αλλά, ναι, εσύ, αλλά δηλαδή, τα το παίρνεις. Δωμάτιο είναι το ίδιο όμως. Όχι, υπάρχουν πολλά δωμάτια. Δεν πας σε πολλά δωμάτια. Ναι. Αλλά δεν είναι γνώριμη περιοχή για σένα. Όχι. Το δωμάτιο δεν είναι δικό σου, δεν έχεις τα ρούχα σου μέσα κατά τα πάντα. Όχι, τα ρούχα μου είναι έτσι όπως βγαίνει. Λοιπόν, κερδίνεσαι και μένεις με τα ρούχα. Δίνω ορμάω επάνω του, αρχίζω να τον φτιάχνω, ξέρω εγώ τι το ένα και το άλλο. Τι λέγεται εκείνη την ώρα, ποια είναι η συζήτηση. Σκυλί θα σε φάω. Εσύ το λες. Ναι. Εσύ σκυλί θα σε φάω. Αυτό είναι διηγερτικό για τους πελάτες. Τρελαίνονται. Το επάγγελμά σας, που είναι δύσκολο επάγγελμα και το πιστεύω ότι είναι δύσκολο επάγγελμα, είναι και λιγάκι απόλαυση για εσάς. Για μένα, ναι, για τις άλλες δεν πιστεύω. Η Ραφαέλα μας είπε ότι δεν είναι. Δεν είναι. Για μένα είναι. Για σένα είναι. Τώρα πια από άρα εσύ έχεις λύσει το πρόβλημα της ζωής σου γιατί κάνεις κάτι που σου αρέσει πολύ όπως εγώ. Ναι, μ' αρέσει πολύ, ξέρεις γιατί μ' αρέσει. Γιατί βλέπω αντιδράσεις. Βλέπω πολλά. Μην μου πεις ότι το κάνεις σαν κοινωνική μελέτη. Όχι, τώρα μιλάμε για όχι, σεξ. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Τρελαίνω. Να σου πω κάτι. Αν θα έρθει ένα νέο παιδί στη δουλειά μου και εμένα θα με ευχαριστήσει, θα ικανοποιηθώ μαζί του. Δηλαδή, τώρα πια ένα που νέα, έχω... Ένας νέος, ωραίος, ναι, καθαρός, που να μου αρέσει, ακριβώς. Ξέρεις τι κορμάρες κυκλοφορούν, ξέρεις τι κορμάρες κυκλοφορούν. Άμα δεις τα παιδιά, κυκλοφορούν κορμάρες, λέει. Αν δεις τα παιδιά που έρχονται κάτω, θα πάθεις πλάκα. Πολύ όμορφα παιδιά. Το αντίθετο υπάρχει στην πιάτσα. Τι το αντίθετο. Βρωμιάριδες, χαμένοι. Με ντάτσου, με πατάτες να σου έρθει. Τους τα πάρετε και τους λέτε όχι. Πολύ, πάρα πολλούς. Αν παίρναμε όσους έρχονται κάθε βράδυ, πρέπει να πάρουμε 100 άτομα. Τους διαλέγουμε επιλεκτικά γιατί προσέχουν να είναι καθαρός. Να μου κάνει μούρη του καταρχήν. Να μην είναι και 100 χρονών γιατί μας έχει μείνει και κανένα δύο. Σας έχουν μείνει. Σε ένα δοχείο. Σου έχει πεθάνει πελάτη. Σε μια φίλη μου και ήμουν στο δίπλα δωμάτιο και με φώναξε Ραφαέλα, τρέχα, τι συμβαίνει. Αυτό δεν αναπνέει, ήταν 78 χρονών. Τι έπαθε καλέ, λέω. Εκεί λέει που τελείωνε, κάνει. Πιάνε, εδώ πάγω. Πάγω σαν. Είναι και ο πρώτος τελικά που πέθανε με τεχνητές αναπνοές. Ήρθε η αστυνομία, εντάξει, μας είπε παιδιά τι να κάνουμε. Αυτό μου θυμίζει τον έκδοτο του Ρούφα Μπιάνκα, Φίσα Μπιάνκα. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Όχι, δεν το ξέρουμε. Σας πω και εγώ μετά. Πες μου ένα εσύ και θα το πω εγώ μετά. Τι είναι αυτό μαύρο με φτερά που πίνει αίμα. Τι είναι. Πες μου, έλα. Τι είναι, δεν μπορώ να φανταστώ. Νυχτερίδα. Ναι. Τι είναι αυτό άσπρο με φτερά που πίνει αίμα. Τι είναι. Always με φτερά. Καρλώτα, δεν συμμετέχεις καθόλου. Είσαι πολύ σοβαρή. Είσαι ό,τι χειρότερο μπορεί να έχει ένας παρουσιαστής σε μια εκπομπή. Είσαι νόστιμη, είσαι παιχνιδιάρα. Το μάτι σου είναι τσακίρικο, αλλά μου είσαι πολύ σοβαρή, αδερφέ μου. Πριν από όλα η καριέρα δηλαδή. Όχι, έχω εσύ δεν είχες τέτοιος. Εσένα σου μείνει άντρας στην αγκαλιά σου ποτέ. Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Τι? Την always. Ακόμα ένα μετά. Ναι. Έχω κάνει το πάνω για να μην φανεί τίποτα από το επίμαχο σημείο και έχω πρόβλημα. Ποιο επίμαχο σημείο, δεν φαίνεται τίποτα. Δεν είναι μα γι' αυτό, γι' αυτό το έχω το πρόβλημα. Γιατί δεν μπορώ να καθίσω. Κάτσε στα βροχόδια και δεν πρόκειται να φανεί τίποτα. Άρα, καλέ, όχι, μα δεν θα φανεί. Θέλω να σου πω, αν δεν θέλει να το καλύψει. Το έχω καλύψει από πριν. Τόσο καλά που με ενοχλεί σε υπερβολικό σημείο. Α, σε σφίγγει δηλαδή. Ναι. Κοίταξε, αν είσαι και κάποιο σχετικό μεγέθος, βεβαίως σε σφίγγει. Τι κάνετε, το καμουφλάρετε, το κολλάτε με σελοτέιπ. Όχι, δεν το κολλήσουμε. Γιατί έτσι λέει ο κόσμος, ότι το κολλάτε με σελοτέιπ κλπ. Οι άντρες που ξεγελαστήκαν να πιστεύουν ότι είσαστε γυναίκες. Μέχρι ποιο σημείο ξεγελαστήκαν. Μέχρι την ερωτική επαφή. Τέλος. Δεν πιάσανε τίποτα από μπροστά. Πιάσανε και δεν βρήκαν τίποτα. Τόση πολύ τέχνη! Μετά την απομάκρυνση του θύματος, ούτε μία αναγνώριση. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, που δεν λάθος αναγνώριση, έτσι λέτε. Ναι. Εσένα σου έχει μείνει άντρας τέζα στην αγκαλιά σου. Εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ έκφυλη κι εγώ, ίσως δεν θέλω να τα λέω γιατί θεωρώ ότι είναι προσωπικά άκρος. Τώρα πια έχουμε βγάλει όλα μας τα προσωπικά στη φόρα. Ναι, γιατί άκρος. Είναι και η ώρα, είναι και 2 η ώρα κοντά το πρωί.
Το σεξ που κάνω εγώ είναι αχαλήνοτο, με όλη μου τη δύναμη, για να πάω με κάποιον πρέπει να τον γουστάρω πάρα πολύ, δηλαδή να με έχει ξετρελάνει. Υπάρχουν άτομα που μου κάνουν προτάσεις και λέω όχι, επειδή μου αρέσουν, ή άτομα που στη διαδρομή βλέπω ότι είναι ξενέρωτοι, βλέπω ότι είναι, δεν μου κάνουν, μου λένε κάτι για να μου την πουν, το παίζουν high και... όλα αυτά τα παρέμφερη. Τι ποσοστά είναι οι φίφες στο επάγγελμά σας? Λίγες. Λίγες, ε? Λίγες. Κάτσε εδώ, υπάρχει πλήρης διαφωνία απόψεων. Λίγες. Οι φίφες. Ναι. Οι πελάτες δηλαδή. Α. Πελάτες φίφες. Πολλές. Πολλές. Λίγες. Λίγες. Ίσως δεν ξέρω. Δεν βρίσκω πολύ μεγάλες μπάρες έτσι να μου αρέσουν εμένα. Εγώ βρίσκω. Γιατί σε μένα δηλαδή δεν βρίσκω. Κορίτσια πετυχαίνουν οι μπάρες. Άρα και να είναι και όμορφος όμως. Ναι. Να μην είναι βατσαβούρα. Μία ερώτηση. Μιλάμε για. Γυναίκες πελάτησες είχατε ποτέ? Ζευγάρια, ζευγάρια. Γυναίκες. Ναι. Σκέτες γυναίκες που έρχονται με το αυτοκίνητο, σας ψωνίσουν να τις πάτε στο ξενοδοχείο και τις πηδήξετε. Όχι. Μόνο ζευγάρι. Μόνο ζευγάρι. Και όταν έχετε ένα ζευγάρι, παντρεμένα ζευγάρια καταρχήν. Παντρεμένοι, νεανικά ζευγάρια, ερωτευμένοι. Όταν είσαστε με ένα ζευγάρι. Τι κάνει ποιος? Από όλα γίνονται. Δηλαδή, μέχρι που Ραφαέλα. Ή εγώ τον άντρα και αυτός τη γυναίκα, πολλά. Ή ένα τρίο, ή με τέσσερις. Όπως θα έλεγε και διαφήμιση λαϊκού καταστήματος, όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί. Μπράβο. Σε κόβει η καρότα. Θες να σε συγχωρέσουμε για λίγο, ναι, να πας ναι, να το τακτοποιήσεις. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ένα μικρό time out, σου βγάλω το μικρόφωνο. Μην φύγεις, να πάρεις και το καλώδιο και τον καναπέ μαζί. Πήγε να τακτοποιήσεις το εργαλείο και ξαναγυρνάς. Ξέρω ότι. Πολλοί θεατές μας που μας βλέπουν αυτή την ώρα θα θεωρούν ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να τους σοκάρει ή θα τη θεωρούν λίγο απρεπή, αλλά θα ήθελα να σας πω κάτι. Να τους σοκάρει υπάρχουν, για να σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη γλώσσα που είναι αντίθετη με τα ήθη και τα έθιμα του συγκεκριμένου θεατή. Αλλά θα ήθελα να σας θυμίσω κάτι. Τα πράγματα αυτά που γίνονται, που τα ακούτε, οι οικογένειες, οι οικογενειάρχες, οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι πολιτικοί, δεν είναι στη φαντασία αυτών των κοριτσιών, αγοριών, είναι στην πραγματικότητα, στη σημερινή μας ζωή. Όλα αυτά που λέγονται και γίνονται, γίνονται. Μην νομίζετε ότι είναι στημένα στη φαντασία μας. Και όταν γίνονται τα πράγματα, πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Γιατί αντίθετα δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να σκάβουμε το λάκκο στην άμμο, να χώνουμε το κεφάλι μας μέσα και να λέμε: είμαστε μια ιδανική, ροζ και αθώα κοινωνία. Όπως καταλαβαίνετε, είχαμε χρόνο και για rewind. Γι' αυτό όνειρα γλυκά.